Τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου περιμένει η Δημοτική Αστυνομία του Βόλου ώστε να εντείνει και πάλι τους ελέγχους της σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Ο Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος ξεκαθάρισε χθες ότι η απαγόρευση του καπνίσματος θα ισχύσει χωρίς τροποποιήσεις και παραθυράκια. Εμείς είμαστε έτοιμοι, όπως ξεκινήσαμε και την πρώτη φορά με την εφαρμογή του νόμου από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, έτσι και τώρα σίγουρα θα έρθει κάποια οδηγία όσον αφορά τους ελέγχους. Και σίγουρα και αυτή τη φορά, εφόσον ξεκαθαρίστηκε το τοπίο όπως και εσείς το είπατε και όπως και εγώ και όλος ο κόσμος άκουσε τι ακριβώς είναι, ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου, από τη στιγμή λοιπόν που θα έρθουν και οι οδηγία για την εφαρμογή κατά γράμμα του νόμου, δεν μας μένει τίποτα άλλο. Είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε τους ελέγχους πάλι και να επιβάλλουμε τα πρόστιμα σε όσους δεν τηρούν τον νόμο. Στο Δήμο του Βόλου η ευθύνη θα πέσει στη Δημοτική Αστυνομία που με την Συνδρομή Επιθεωρητών Υγείας θα ξεκινήσει και πάλι εντατικούς ελέγχους επιβάλλοντας τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος. Σίγουρα εμείς και με τον ενιαίο πλέον Δήμο έχουμε υπολοιπόμαστε του δυναμικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τους ελέγχους ή δεν θα ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας. Σίγουρα θα πρέπει να επιβάλλουμε ορισμένες φορές τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να τα επεξελθούμε σε όλες τις αρμοδιότητες που μας δίνει ο νόμος. Την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης ετοιμάζονται για νέες δυναμικές αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου θα δώσει τη χαριστική βολή στις επιχειρήσεις τους. Είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Θα αντιμετωπίσουμε όπως τους αντιμετωπίζουμε όλους τους παραβάτες σε όλο το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Από εκεί και πέρα, ούτε οι καταστηματάρχες ξέρουν κάτι με εμάς, ο καθένας κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, γι' αυτό και θα ελεγχθούμε.